Στέργιος Θεοφανίδης, αμυντικός αναλυτής στο defensepoint.gr, ειδικό σε θέματα αεροπορίας. Γεια σας κύριε Θεοφανίδη, σήμερα θα μιλήσουμε για την Πελαρά που είστε και ειδικός στα θέματα. Καλημέρα κύριε Δαμαβολίτη. Χαρά μου που είμαι κοντά σας να μιλήσουμε για την Πελαρά, βεβαίως. Για την FTI, όπως λέγεται. Είχαμε πριν από δύο μέρες την καθέλκυση της φρεγάτας Κίμων, μια σημαντική στιγμή για το πολεμικό ναυτικό. Έχουμε μπει πλέον στην ψηφιακή εποχή, έτσι, για τα ναυτικά. Και θέλω να μας πείτε λίγο πώς αυτό το πράγμα εξελίχθηκε, πώς δηλαδή το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο κινήθηκε, πώς το πήρε η πολιτική ηγεσία και πώς φτάσαμε στο προχθεσινό βήμα. Κοιτάξτε, ήταν μια διαδικασία η οποία διήγησε η επιλογή νέας φρεγάτας για το πολεμικό ναυτικό. Ήταν μια διαδικασία η οποία διήγησε ουσιαστικά δύο χρόνια. Η τελική φάση της επιλογής δηλαδή κόστησε σε χρόνο στην Ελλάδα γύρω στα δύο χρόνια, δηλαδή το καλοκαίρι του 2020, αν θυμάστε καλά. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είχε ανακοινώσει τότε την αγορά δύο τέτοιων φρεγατών. Αναγκάστηκε για δημοσιονομικούς λόγους να την καθυστερήσει λιγάκι, έτσι, γιατί τότε είχε ανακοινωθεί ότι τα χρήματα που προορίζονται για τις φρεγάτες, η επιλογή είχε γίνει δηλαδή ήδη της Πελαρά από το πολεμικό ναυτικό. Αναγκάστηκε να καθυστερήσει λοιπόν. Μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2020 επανεκκίνησε η διαδικασία της επιλογής νέας φρεγάτας. Το πολεμικό ναυτικό κατέληξε πάλι στη γαλλική FTI, λοιπόν, στη γαλλική Πελαρά, για τους λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν μια ένοπλη δύναμη με τεράστια εμπειρία όπως είναι το πολεμικό ναυτικό και στην επιλογή σκαφών και στην επιλογή οπλικών συστημάτων πηγαίνει σε μια διαδικασία επιλογής, οι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, τα δύο τελευταία χρόνια, από την περίοδο 2020 μέχρι και το Μάρτιο του 2022 λοιπόν, που υπογράφηκε η σύμβαση για τις 3+1 υποπροαίρεση Πελαρά, το πολεμικό ναυτικό εξέτασε και άλλες προτάσεις. Καταλήξαμε τελικά στη γαλλική πρόταση ως την πιο πλήρη κατά το πολεμικό ναυτικό. Πέραν, κύριε Θεοφανίδη, πέραν από το πολιτικό προσωπικό που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπουργός άμυνας. Υπουργός εθνικής άμυνας, εξωτερικών ο κύριος Δένδιας. Και όλοι αυτοί ήταν το πολιτικό προσωπικό που υλοποίησε μια απόφαση. Ποιοι θεωρείτε ότι ήταν πρόσωπα κλειδιά από τις ένοπλες δυνάμεις που έκαναν την εισήγηση? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός στο πολεμικό ναυτικό που αναλαμβάνει να ανοίξει τους φακέλους των τεχνικών αξιολογήσεων και προσφορών. Έτσι, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αξίζουν συγχαρητήρια. Στην τότε ηγεσία του πολεμικού ναυτικού, στον άβροχο τον κύριο Πετράκη, στον αρχηγό Στόλη τον κύριο Λιμπέρη, ήταν οι προτεργάτες, αν θέλετε, της όλης διαδικασίας. Φυσικά και η πολιτική ηγεσία, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, κύριε Δαμαβολίτη, και η πολιτική ηγεσία έσπευσε τότε να υπογράψει την ελληνογαλλική αμυντική παύλα στρατιωτική συμφωνία συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας υπογράφηκε και η σύμβαση για την Πελαρά. Δηλαδή δεν το καθυστέρησε καθόλου. Είδε ένα παράθυρο ευκαιρίας αύξησης των επιπέδων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν προς όφελος και των δύο πλευρών, για τους λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω. Και η συμφωνία αυτή ήταν και μια περίοδο τεταμένη. Εκείνη την περίοδο είχαμε ένταση, ας πούμε, τα ελληνοτουρκικά και ίσως να βοηθήσει σε... Κοιτάξτε, η ένταση έρχεται και επανέρχεται με την Τουρκία. Δηλαδή, αυτή την περίοδο διανύουμε ένα χρονικό διάστημα σχετικής ηρεμίας. Υποτίθεται ότι θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση, μια επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών. Όμως, δεν θα πρέπει να διατηρούμε καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι όταν η Τουρκία θελήσει να ξαναπιέσει την Ελλάδα για να αποσπάσει πράγματα που επιθυμεί στο Αιγαίο κυρίως, λοιπόν, και νοτίως της Κρήτης,
που μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ, θα επανέλθει δρυμύτερη, κύριε Δαμαπολίτη. Γι' αυτό αρκετοί συναδελφοί σας... Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ακριβώς. Για τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Αρκετοί και στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας εντάσσονται και οι FDI, οι καινούργιες φρεγάτες. Αρκετοί συναδελφοί σας έχουν πει αυτό, ότι αυτός ο χρόνος ηρεμίας αυτό το χρόνο πρέπει να τον εκμεταλλευτεί η ελληνική πλευρά όσο γίνεται περισσότερο για να εξοπλιστεί. Να πάμε όμως λίγο τώρα στα... μόνο για να εξοπλιστεί, κύριε Δαμαπολίτη, και για να εξοπλιστεί, αλλά και για να προετοιμαστεί σε ό,τι αφορά ζητήματα προσωπικού, εκπαιδεύσεων, διοικητικής μέρημνας. Δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί. Σωστά. Είναι και το προσωπικό που θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και κατάλληλα προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει την απειλή σε όλες τις διαστάσεις και σε όλες τις μορφές. Δυστυχώς για μας έχει πάρα πολλές μορφές πλέον η τουρκική απειλή. Τώρα να πάμε στο θαλάσσιο κομμάτι. Κάντε την επόμενη ερώτηση. Οπότε να πάμε τώρα στον κύμα. Να πάμε λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Με τι τρόπο μπορούν και τι δυνατότητα υπάρχει να πλήξουν, ας πούμε, στόχους επιφανείας, τι βεληνικές υπάρχει, ποια είναι τα πυροβόλα, πώς μπορούν να διαχειριστούν έναν ορθόδοξο πόλεμο, πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε μια επίθεση με αεροσκάφη. Θέλω να μας πείτε λίγο το τεχνικό μέρος. Το τεχνικό μέρος. Λοιπόν, η φρεγάτα Κίμων που καθελκύστηκε προχθές στη Λιωριάν είναι ένα καράβι περίπου στις ίδιες διαστάσεις με τις κλάσεις S, τις φρεγάτες που έχουμε τώρα, τις Κορτενάερ δηλαδή, και λίγο μεγαλύτερο από τις ΜΕΚΟ. Αυτά τα καράβια που έχει σήμερα το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους στους ακροατές σας. Αυτά τα καράβια, λοιπόν, η ΜΕΚΟ είναι στα 117 μέτρα μήκος, η Κορτενάερ είναι κοντά στα 130 μέτρα μήκος, 122 μέτρα μήκος έχει ο Κίμωνας, έχει η FDI. Έχει όμως πολύ μεγαλύτερο εκτόπισμα, κατά περίπου 1.000 τόνους. Είναι στους 4.500 τόνους το μέγιστο εκτόπισμα του καραβιού. Είναι πιο βαρύ και η τελική του ταχύτητα είναι κατά 2 ή 3 κόμβους μικρότερη. Αυτό που διαφοροποιεί σημαντικά το καινούριο αυτό καράβι, την καινούργια αυτή φρεγάτα, με παλαιότερες σχεδιάσεις και με οτιδήποτε άλλο είναι ανταγωνιστικό, είναι το γεγονός ότι μπορεί να κάνει πόλεμο αντιαεροπορικό, να κάνει επιχειρήσεις αντιαεροπορικές και αντιπυραυλικές, να καταρρύψει δηλαδή αεροσκάφη και πυράβλους βαλιστικούς, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που εξελίσσεται τώρα από την πλευρά της Τουρκίας ως απειλή η βαλιστική πυράβλη. Λοιπόν, μπορεί να επιχειρήσει εναντίον υποβρυχίων, γιατί έχει δύο σόναρα πάνω του, δύο ηχοβολιστικές συσκευές δηλαδή που μπορούν σε μεγάλες αποστάσεις και σχετικά μεγάλα βάθη να εντοπίσουν υποβρύχια. Λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει σαν μονάδα πολέμου επιφανείας-επιφανείας εναντίον άλλων πλοίων δηλαδή, με πυράβλους εξωσέτ που θα έχει απάνω. Είναι ένα καράβι, μία πλατφόρμα να σας το πω έτσι, πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές, όλες τις κύριες αποστολές του ναυτικού πολέμου μπορεί να τις φέρει σε πέρας. Χωρίς συμβιβασμούς. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές σας. Οι άνθρωποι που μας ακούνε δηλαδή θα πρέπει να κρατήσουν ότι χωρίς συμβιβασμούς το καράβι αυτό είναι μια πλατφόρμα πολλαπλού ρόλου που μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο καλά και εναντίον αεροσκαφών και βαλιστικών πυράβλων και εναντίον υποβρυχίων και άλλων πλοίων, αλλά και εναντίον στόχων επιφανείας. Στόχων ξηράς, με συγχωρείτε, για να μην σας μπερδέψω. Λοιπόν, μπορεί να πλήξει και στόχους στην ξηρά. Μάλιστα. Είναι πρωτοτυπία. Είναι πρωτοτυπία. Είναι εξαιρισμός αυτό για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Για να πούμε λοιπόν λίγο πιο απλά το όλο κόνσεπτ. Το καράβι αυτό στο κεντρικό ιστό του έχει το ραντάρ C-Fire. Είναι ένα ραντάρ που μπορεί να εντοπίσει στόχους μεγέθους μικρού μαχητικού αεροπλάνου όπως είναι το F-16 σε αποστάσεις της τάξης των 300 χιλιόμετρων. Το ραντάρ αυτό καθοδηγεί τους πυράβλους Αστέρ που έχει απάνω. Το καράβι αυτό μπορεί να μεταφέρει σε κατακόρυφους εκτοξευτές, μέχρι 32 πυράβλους Αστέρ 30. Η ακτίνα του πυράβλου αυτού υπερβαίνει τα 120 χιλιόμετρα. Η ακριβής ακτίνα του
δεν έχει γίνει γνωστή, ούτε την ανακοινώνουν από την κατασκευαστρία εταιρεία. Λοιπόν, υπερβαίνει τα 120 χιλιόμετρα. Άρα το ραντάρ του καραβιού, το κύριο ραντάρ, το Seafire, μπορεί να καθοδηγήσει πυράβλους εναντίον μαχητικών αεροσκαφών ή βαλιστικών βλημάτων, όπως τα Ταϊφούν που διαφημίζανε προχθές οι Τούρκοι, δοκιμαστικές εκτοξεύσεις, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όπλα. Μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιους στόχους, δηλαδή σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 120 χιλιόμετρων. Το ένα κομμάτι του αντιαεροπορικού αγώνα είναι αυτό. Ένα πανίσχυρο ραντάρ που μπορεί να βλέπει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και να τους καταρρύπτει. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι ο ανθρωποδικιακός πόλεμος. Το καράβι έχει στο κήτος του ένα σόναρ, ένα ηχοβολιστικό σύστημα δηλαδή, και ρημουλκούμενο άλλο ένα δεύτερο στο πίσω τμήμα του, με τα οποία ηχοβολιστικά συστήματα μπορεί να εντοπίζει υποβρύχια σε μεγάλες αποστάσεις και υποβρύχια σύγχρονης τεχνολογίας, σιωπηλά. Λοιπόν, διαθέτει ένα φώτο 4 τορπιλών για να μπορεί να τα πλήξει. Διαθέτει επίσης και σύστημα αντιμέτρων τορπιλών, δηλαδή δολώματα τα οποία προσομοιώνουν τον ήχο του καραβιού για να παραπλανούν τορπίλες που εκτοξεύονται από εχθρικά υποβρύχια. Λοιπόν, περνάμε στον αγώνα επιφανίας-επιφανίας. Μπορεί να χτυπήσει άλλα καράβια ή στόχους στην ξηρά με 8 πυράβλους εξωσέτ. Είναι η MM40. Ο εξωσέτ είναι πολύ γνωστό όνομα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν από τους πρώτους χρήστες του πυράβλου εξωσέτ από τη δεκαετία του 70. Που τις είχαμε βάλει πάνω στις πυραβλακά τους τότε. Η καινούργια γενιά των πυράβλων εξωσέτ μπορεί να χτυπήσει αντίπαλα καράβια σε αποστάσεις μέχρι και 180 ή και 200 χιλιόμετρα μακριά, αλλά μπορεί να χτυπήσει και στόχους στο έδαφος που είναι σε παράκτιες περιοχές. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν συνθέτουν ένα καράβι το οποίο έχει τις δυνατότητες να λειτουργήσει σε όλες τις μορφές, ουσιαστικά σε όλες τις μορφές του ναυτικού αγώνα. Αυτό είναι που πρέπει να έχει υπόψη του. Είναι συμβατό όλο αυτό που μας περιγράφεται με την τεχνολογία, ας πούμε, των υπολείπων δομών, δηλαδή με τα F-16, με τα Viper. Ασφαλώς. Μέσω data link, διασύνδεσης δεδομένων δηλαδή, το καράβι θα μπορεί να λαμβάνει στόχους, να λαμβάνει πληροφορίες για στόχους από μαχητικά αεροπλάνα, όπως είναι τα Rafale και τα F-16. Θα μπορεί να λαμβάνει στόχους. Όταν λέμε να λαμβάνει, τι εννοούμε? Θα μπορεί ένα F-16 που πετάει στα 200 χιλιόμετρα μακριά να μεταδώσει τη θέση, την ταχύτητα, τη διεύθυνση κίνησης, το ίχνος δηλαδή, ενός στόχου στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα θα μπορεί να εξαπολύσει όπλα εναντίον αυτού του στόχου με τα δεδομένα στοχοποίησης που θα έχει πάρει από το μαχητικό. Είτε αυτό είναι Ραφάλ, είτε είναι F-16, ακόμα και από τα υπτάμενα ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας, τα EMD-145, που παραμένουν ένα εξαιρετικής βαρύτητας επιχειρησιακό σύστημα για την Ελλάδα. Λοιπόν, ακριβώς επειδή το EMD-145 έχει πολύ μεγάλη ακτίνα σαν σύστημα ραντάρ, μπορεί να αναμεταδίδει τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα στόχων στη φρεγάτα. Και το αντίστροφο φυσικά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαχείριση πληροφοριών μάχης με ταχύτητες πολύ μεγάλες και με λεπτομέρειες την οποία οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν μέχρι σήμερα ή δεν έχουν μέχρι την παραλαβή αυτών των καραβιών. Όλο αυτό που μας περιγράφεται είναι ένα πολυεργαλείο που μπαίνει στην υπόλοιπη σύνθεση την αμυντική και το ερώτημα είναι το ερώτημα είναι με την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, με την απόκτηση δηλαδή των υπολείπων φρεγατών που είναι ακόμα άλλες δύο της Μπελαρά, με την απόκτηση των Ραφάλ και όλο αυτό με όλα τα υπόλοιπα που περιγράψατε, την εκπαίδευση κυρίως, φέρνουν μια ισορροπία στην ισχύ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Και για να απαντήσετε συνολικά, πώς
αυτό όλο που μας περιγράψατε για το πολυεργαλείο που λέγεται Μπελαρά, πώς αυτό κολλάει στο πεδίο. Δηλαδή η Ελλάδα έχει μια νησιωτικότητα, έχει νησιά με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά την κάλυψη, όσον αφορά τον υπόλοιπο σχεδιασμό. Πώς κολλάει εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, για να μην διατηρούμε αυταπάτες, μία μοίρα Ραφάλ και τρεις φρεγάτες Μπελαρά δεν είναι νούμερα επαρκή για να καλύψουν όλο το Αιγαίο και το κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που μας αφορά. Ποιο είναι το κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που μας αφορά? Είναι το νότιο κομμάτι της Κρήτης, δηλαδή το Τουρκολιβικό Σύμφωνο, για να σας το θέσω απλά, και είναι το θαλάσσιο κομμάτι μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Κύριε Δαμαβολίτη, η Κρήτη είναι ένα νησί πολύ μεγάλης στρατηγικής και επιχειρησιακής αξίας και για την Ελλάδα, αλλά και για τον ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι Αμερικανοί διατηρούν ναύσταθμο και διατηρούν και μια μεγάλη αεροπορική βάση στη Σούδα. Δεν είναι τυχαίο. Και εμείς λοιπόν θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τον ναύσταθμο της Κρήτης, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί αυτά τα καράβια. Αεροπορικές υποδομές υπάρχουν και στη Σούδα, μπορεί να υπάρξουν και στο Ηράκλειο, ακόμα και στη Σιτία, για να καλύψουμε και το χώρο μέχρι την Κύπρο. Επομένως, η πρώτη διάσταση που θα πρέπει να βάλουμε είναι η εξής, ότι οι τρεις φρεγάτες, καλό θα είναι το συντομότερο δυνατό να γίνουν έξι, για να μπορούμε να επιχειρούμε σε ανοιχτά ύδατα και να καλύψουμε όλη αυτή την έκταση με επάρκεια στο μέλλον. Το δεύτερο κομμάτι που φυσικά απασχολεί το πολεμικό ναυτικό είναι οι εκπαιδεύσεις προσωπικού, γιατί αυτά τα καράβια έχουν καινούργια συστήματα, καινούργια ηλεκτρονικά και φυσικά απαιτούν καινούργιες ειδικότητες. Απαιτούν δηλαδή ειδικότητες ηλεκτρονικών και IT σε βαθμό που τα παλιά καράβια φυσικά ούτε κατά διάνοια δεν απαιτούσαν. Αλλάζουν λοιπόν και οι ειδικότητες, αυξάνονται οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και φυσικά εκεί θα κριθεί όλο το παιχνίδι. Στην υποστήριξη, στην εκπαίδευση, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα καράβια πρέπει να είναι διαθέσιμα 365 μέρες το χρόνο να μπορούν να επιχειρούν. Η εκπαίδευση των αξιωματικών και των επαξιωματικών θα γίνει στην Ελλάδα, θα γίνει στη Γαλλία, θα πρέπει να αλλάξει και η δομή τώρα πλέον στις στρατιωτικές σχολές? Όχι, η δομή στις στρατιωτικές σχολές δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παρέχει ανωτέρου επίπεδου εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή στη δομή της εκπαίδευσης. Τα πληρώματα θα εκπαιδευτούν στη Γαλλία, στα επιμέρους συστήματα του πλοίου. Και αυτοί που θα εκπαιδευτούν θα δημιουργήσουν σχολεία εδώ στην Ελλάδα να εκπαιδεύσουν και τους συναδέλφους τους που θα έρθουν να επανδρώσουν το δεύτερο και το τρίτο καράβι, τον Νέαρχο και το Φορμίωνα. Λοιπόν, απλά αλλάζουν οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή ένα κομμάτι του προσωπικού, ένα κομμάτι του πληρώματος θα πρέπει να έχει γνώσεις ηλεκτρονικών και γνώσεις IT. Δεν είναι κάτι που προβληματίζει, είναι κάτι όμως, και δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πετύχουμε προς Θεού. Έχουμε και εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικούς κορυφαίους και η ποιότητα της εκπαίδευσης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων δεν αμφισβητείται από κανέναν. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Απλά αλλάζει όλο το κόνσεπτ. Καταλαβαίνετε ότι το καράβι αυτό σαν πλατφόρμα που είναι για να καλύψει όλους τους ρόλους που σας περιέγραψα, και ανθυποβρυχιακό και εναντίον στόχων επιφανείας και εναντίον αεροσκαφών και πυράβλων κρούζ κτλ. Έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις. Και σε αυτές τις απαιτήσεις θα πρέπει όχι μόνο στο αρχικό στάδιο να είμαστε πώς να το πω, σε αυτές τις απαιτήσεις, όχι μόνο στο αρχικό στάδιο θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να διατηρούμε μονίμως εκπαιδευμένα πληρώματα
έτσι ώστε το καράβι να είναι αξιόπλοιο 365 μέρες το χρόνο. Μάλιστα, λοιπόν. η Τουρκία τώρα έχει πλοία πολεμικά ανάλογης τεχνολογίας και ενδυνατοτήτων, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και το αντιπολοδέως. Κοιτάξτε να δείτε, για την Τουρκία η Μπελαρά είναι ένας επιχειρησιακός πονοκέφαλος, υπό ποιαν έννοια, υπό την έννοια ότι πλοία αντίστοιχων δυνατοτήτων δεν έχει. Οφείλουμε να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, να μην υποτιμούμε τον αντίπαλο. Η Τουρκία έχει μια ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία. Ναυπηγεί τα δικά της πλοία, τα εξοπλίζει με δικά της οπλικά συστήματα, με δικούς της πυράβλους πλέον δηλαδή και με δικά της συστήματα μάχης. Έχει κάνει την επιλογή του να μην εξαρτάται από ξένες δυνάμεις για να εξοπλιστεί, αλλά να εξαρτάται από τις ίδιες τις δυνάμεις της και τις τεχνολογικές και τις παραγωγικές. Αυτό φυσικά έχει και το τίμημα. Ναι, οι πύραυλοι υπέρ που τώρα ετοιμάζουν οι αντιαεροπορικοί, οι Τούρκοι και ο Ατματσά, ένας αντιπλοϊκός πύραυλος που μοιάζει πάρα πολύ με τον Χαρπούν, δεν έχουν τις αντίστοιχες δυνατότητες που έχουν τα όπλα των Μπελαρά. Σε καμία περίπτωση. Ούτε τα ηλεκτρονικά τους, τα ραντάρ που θα βάλουν απάνω, τα ηλεκτροοπτικά συστήματα, τα συστήματα διαχείρισης μάχης, θα είναι υποδέστερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υποτιμήσουμε την προσπάθεια που καταβάλλεται στην Τουρκία. Καλό θα είναι να προσπαθήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό δε να ανεξαρτητοποιηθούμε και εμείς στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Για να απαντήσω όμως την ερώτησή σας, κάνω όλη αυτή την παρένθεση για να έχει και ο κόσμος υπόψη του ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε. Όχι, δεν θα έχουν αντίστοιχες δυνατότητες οι Τούρκοι. Δεν θα έχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν δυνατότητες. Έτσι. Αναπτύσσουν δικά τους όπλα και συστήματα. Έχουν μια τελείως διαφορετική στρατηγική σε σχέση με εμάς. Το αν θα τους βγει ή όχι, μένει να το δούμε. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι και οικονομικό το θέμα. Δηλαδή, για να αποφασίσεις να δημιουργήσεις μια δική σου αυτόνομη πολεμική βιομηχανία, προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ισχυρότατης οικονομίας. Το αν θα παραμείνει ισχυρή η τουρκική οικονομία σε βαθμό που να μπορεί να αναπτύσσει και να κατασκευάζει αυτόνομα δικά της όπλα και δικά της συστήματα και στις επόμενες δεκαετίες, είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Αν λάβουμε υπόψη ότι η τουρκική οικονομία είναι σε πολύ κακό χάλι, αυτό είναι θέμα συζήτηση. Αλλά επειδή μιλήσαμε τώρα για κόστη και οικονομία, θέλω κλείνοντας να πάμε λίγο στο κόστος. Πού οριοθετήθηκε τελικά το κόστος, γιατί έγινε πολλή συζήτηση και από αντιπολιτευόμενες φωνές στην πολιτική σκηνή που έλεγαν βούτυρο ή κανόνια, ας πούμε. Πού έκλεισε τελικά, που έκατσε μπίλια, να το πούμε έτσι λαϊκά, στο θέμα της τιμής και ποιο ήταν το παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης, γιατί υπήρχε ένα έντονο παρασκήνιο, ας πούμε, διαπραγματεύσεων. Κοιτάξτε, υπήρξε διαπραγμάτευση. Κάθε καράβι κόστησε 970 εκατομμύρια ευρώ. Τα καράβια, το τελικό κόστος ανήλθε σε 3,1 κάτι δις. Δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, και θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία, κύριε Δεμαβολίτη, είναι το γεγονός ότι τα καράβια αυτά δεν αγοράστηκαν μόνα τους, δηλαδή μαζί με τα καράβια, αγοράστηκαν και φόρτι όπλων. Λοιπόν, αγοράστηκε και η υποστήριξη των όπλων. Αγοράστηκε και η υποστήριξη των συστημάτων των καραβιών για τα 3 πρώτα χρόνια. Δηλαδή, στην τιμή που αγοράσαμε τα καράβια αυτά. Εννοείται, δηλαδή, ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά. Ακριβώς. Ναι. Ανταλλακτικά και τεχνικές υπηρεσίες για να μπορέσουν τα καράβια να λειτουργούν απρόσκοπτα επί 3 συνεχή έτη. Λοιπόν, είναι και το πακέτο των όπλων μαζί και η υποστήριξη και τα ίδια τα καράβια. Γιατί, τι γίνεται, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αγοράσει πλατφόρμες, όπως παλιά, ας πούμε, τα υποβρύχια, τα Παπανικαλής, τα Type 214, ας πούμε, για τα οποία επί 20 χρόνια δεν είχαμε τορπίλες. Γιατί μαζί με τα υποβρύχια δεν είχαν αγοραστεί και οι τορπίλες. Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση που κάνετε. Η σχετική σύμβαση, έτσι.
Επομένως, το πρόγραμμα Μπελαρά ήταν δομημένο από την αρχή και θα το δούμε και στην πράξη, βέβαια, έτσι. Όλα τα προγράμματα κρίνονται στην πράξη. Ήταν δομημένο από την αρχή ώστε να περιλαμβάνει και τα όπλα του καραβιού, τα αντιαεροπορικά, τα αντιπυραυλικά, τα εναντίον υποβρυχίων, τα εναντίον στόχων επιφανείας που σας είπα προηγουμένως, αλλά να περιλαμβάνει και την υποστήριξη. Λοιπόν, γι' αυτό και είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και ακόμα γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει να υπογραφεί και η τέταρτη φρεγάτα αυτού του τύπου. Η ελληνική κυβέρνηση είχε υπογράψει την αγορά τριών φρεγατών με προαίρεση για άλλη μία. Το προαίρεση τι σημαίνει, η οψιόν που λέμε. Σημαίνει ότι θα αγοράσουμε την τέταρτη φρεγάτα στην τιμή, στην ίδια τιμή, με αυτή που είχαμε αγοράσει τις τρεις πρώτες. Δεδομένου ότι οι πρώτες ύλες και τα υλικά, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τον τελευταίο 1,5 χρόνο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 30%. Λοιπόν, είναι προς το συμφέρον της ελληνικής πλευράς να αγοράσει και μία τέταρτη φρεγάτα στην ίδια τιμή. Η προθεσμία που είχαμε για να ασκήσουμε αυτή την προαίρεση ήταν μέχρι τα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Οι Γάλλοι, η Naval Group, η εταιρεία που ναυπηγεί τα σκάφη αυτά, δεσμεύονται ότι παρά το γεγονός ότι έχει λήξει η χρονική προθεσμία που μπορούσαμε να ασκήσουμε την οψιόν, δεσμεύονται στο ότι μπορούμε ακόμη να παραγγείλουμε το τέταρτο καράβι με την ίδια τιμή. Τώρα, το αν αυτή η δέσμευση είναι αληθινή ή όχι, μένει να το δούμε στην πράξη. Εμείς όμως οφείλουμε, εφόσον υπάρχει αυτή, πώς να το πω, αυτή η κίνηση καλής θελήσεως, γιατί και οι Γάλλοι να πουλήσουν θέλουν, καταλαβαίνετε έτσι. Λοιπόν, εφόσον υπάρχει αυτή η κίνηση καλής θελήσεως έναντι της ελληνικής πλευράς από τη γαλλική, καλό θα είναι να το εκμεταλλευτούμε. Και όχι για ένα καράβι, τουλάχιστον για άλλα τρία. Αυτό... Γιατί είναι μία μονάδα μάχης, κομμένη και ραμμένη στις ελληνικές ανάγκες. Με αυτό το τελευταίο που είπατε και με αυτό θέλω να κλείσουμε, φοβάστε μήπως αυτή η περίοδος των ήρεμων υδάτων, όπως την χαρακτηρίζουν τώρα στην διπλωματία, φέρει και μία αδράνεια στο οργανόγραμμα, ας πούμε, που είχαμε για τα εξοπλιστικά? Κοιτάξτε. Σας προβληματίζει? Ας πούμε αυτό, ασφαλώς και με προβληματίζει, όπως προβληματίζει και όλους όσους ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο κομμάτι, κύριε Δαμαβολίτη. Εγώ εκτιμώ ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει την επίγνωση και της πραγματικής κατάστασης και των κινδύνων που κυοφορούνται τώρα και στο μέλλον. Έχουν την εικόνα. Είμαι σίγουρος 100% ότι έχουν την εικόνα και φυσικά ουδέποτε υπήρξαν φαινόμενα του τύπου να δαπανηθούν τα χρήματα αλλού για σχολεία, νοσοκομεία. Έχουμε την τάση να μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η άμυνα και άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα η υγεία και τα τρία είναι οι βασικοί πυλώνες ενός κράτους. Η ασφάλεια των πολιτών του, η υγεία και η εκπαίδευση είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Με μια ιεράρχηση. Λοιπόν, είχαμε την τάση πάντα να θέλουμε να μεταθέτουμε, να μετατοπίζουμε κονδύλια από το ένα κομμάτι στο άλλο ανισόβαρα. Έτσι. Και οι τρεις αυτοί οι πυλώνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια σημασία. Και πρέπει να χρηματοδοτούνται με την ίδια βαρύτητα. Επομένως, οτιδήποτε λέγεται και ακούγεται σε πολιτικό επίπεδο ότι είναι πανάκριβα, ναι, όντως, η άμυνα είναι ένα πανάκριβο πράγμα. Είναι ένα πανάκριβο πράγμα. Αλλά βλέπετε η αδράνεια που οδηγεί. Όταν λέω βλέπετε, εννοώ τα πρόσφατα γεγονότα στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μάλιστα. Δυστυχώς, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ζούμε σε μια επικίνδυνη γειτονιά και πρέπει πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό είναι που πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο
κόσμος. Σίγουρα και αυτό νομίζω ότι το επιβάλλει η γεωγραφία, γιατί δεν έχουν ακριβώς την ίδια ζέση όλοι ας πούμε, στον κόσμο να κάνουν τα ίδια εξοπλιστικά προγράμματα. Κύριε Θοφανή, ακριβώς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και τις πληροφορίες που μας δώσατε, που ήταν πάρα πολύ σημαντικές, και το μόνο που μένει είναι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολή, μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ και εγώ.